δεν πρόλαβε να βγει το καλοκαίρι και συζητούσαμε για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και τώρα πια τη Δευτέρα το πρωί θα μας κρίνει ο ελληνικός λαός κατά πόσον το ΠΑΣΟΚ ετοιμάζεται για να ουσιαστικά δώσει μια αντιπρόταση για την ελληνική πολιτική ζωή. Θα ψάχνουν ουσιαστικά να δουν αν ο καινούριος αρχηγός ΠΑΣΟΚ θα μπορεί να ηγηθεί του κόμματος για να κάνει αντιπολίτευση στον κύριο Μητσοτάκη και να δώσει μια πρόταση διακυβέρνησης εναλλακτική η οποία θα μπορεί να πείσει τον ελληνικό λαό. Έγινε σε αυτή την προεκλογική περίοδο ιδεολογική κουβέντα ή μείναμε πάρα πολύ στα πρόσωπα και στο τι διαφορά έχει ο ένας από τον άλλον σε καθαρά προσωπικό επίπεδο και όχι ιδεολογικό επίπεδο? Θα έλεγα ότι τηλεοπτικά οι συζητήσεις γίνανε περισσότερο γύρω από τα πρόσωπα, αλλά και οι έξι μας οργώσαμε την επαρχία και οργώσαμε τις γειτονιές της Αθήνας, γειτονιές της Θεσσαλονίκης, όλων των μεγάλων πόλεων. Και εκεί πέρα μας δόθηκε ευκαιρία ο καθένας να πει τι πρεσβεύει, πώς βλέπει τα πράγματα, να απαντήσει σε ερωτήσεις των ψηφοφόρων ή των ενδυνάμει ψηφοφόρων. Και πιστεύω ότι αυτό δημιούργησε μια δυναμική για το ΠΑΣΟΚ. Η δε σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίσαμε, νομίζω, όλη αυτή τη διαδικασία ανέβασε το ΠΑΣΟΚ και το προετοίμασε ουσιαστικά για να απαντήσει στα μεγάλα ερωτήματα της χώρας. Στις περιοδίες σας αποκωδικοποιήσατε πρώτον ποιο είναι το εκλογικό σώμα που θα πάει στην κάλπη και δεύτερον τι ζητάει από τον υποψήφιο που θα ψηφίσει για πρόεδρο? Η πραγματικότητα είναι ότι γενικά στις εκλογές, αλλά κυρίως στις εσωκομματικές εκλογές, το εκλογικό σώμα διαμορφώνεται τις τελευταίες μέρες και ουσιαστικά προσέρχεται στην κάλπη ανάλογα με αυτά που θα αποφασίσει τις τελευταίες τρεις. Αυτό είναι που βλέπουμε παντού και αυτό είναι που τελικά οδηγεί και το αποτέλεσμα. Συνήθως στις εσωκομματικές εκλογές, η υποψηφιότητα που θα διασφαλίσει τις προτεραιότητες του κόμματος είναι και αυτή η οποία τελικά κερδίζει. Στις τελευταίες εκλογές το μεγάλο ζητούμενο ήταν η ενότητα. Αυτό το εκπροσωπούσε ο Νίκος Ανδρουλάκης και είχε πάρει τότε τις εκλογές. Σήμερα πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ περιμένει από τον επόμενο αρχηγό να ηγηθεί της προσπάθειας να ετοιμαστεί το ΠΑΣΟΚ για να κυβερνήσει τη χώρα, να κερδίσει τις εκλογές για να κυβερνήσει τη χώρα. Και αυτό είναι ένα εντελώς διαφορετικό διακύβευμα. Ψάχνει δηλαδή ένα πρόσωπο που θα μπορεί να κερδίσει το Μητσοτάκη, γιατί αυτό το κάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν το έχει βγει σε καλό. Όχι, όχι, δεν μιλάω γι' αυτό. Η κατάληξη είναι η νίκη επί της Νέας Δημοκρατίας. Η διαδικασία όμως είναι αυτή που πραγματικά μετράει. Και νομίζω ότι αυτά που εκεί που δυσκολεύτηκε ο ΣΥΡΙΖΑ είναι να φτάσει μέχρι εκεί. Διότι για να φτάσεις να κερδίσεις εκλογές, να νικήσεις εκλογές, πρέπει να έχεις ένα σχέδιο το οποίο κάνει το κόμμα σου διακριτό και μπορεί να απαντήσει στην ερώτηση γιατί ΠΑΣΟΚ, στη δική μας την περίπτωση. Χρειάζεσαι να συνδεθείς με την κοινωνία και κυρίως με τα στρώματα εκείνα με τα οποία είχες πάντα επαφή, όπως είχε το ΠΑΣΟΚ, τη μεγάλη πλειοψηφία των Ελληνίδων και των Ελλήνων. Να κάνεις σωστή επικοινωνία των θέσεών σου για να φτάσουν σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και βεβαίως να παρουσιάσεις μια ηγετική ομάδα που πείθει ότι όλα αυτά τα ωραία πράγματα που λες μπορείς να τα κάνεις πράξη. Άρα έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας και πρέπει να τον διανύσουμε γρήγορα. Ποιο είναι το βασικό σημείο λοιπόν της αντιπολιτευτικής σας γραμμής απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη? Τι είναι αυτό που θα προτάξετε εάν εκλεγείτε πρόεδρος? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή το μεγάλο θέμα το οποίο απασχολεί την ελληνική κοινωνία είναι η ακρίβεια, αλλά θα το έβαζα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο των τεράστιων ανισοτήτων που έχουν δημιουργηθεί και διαγενειακά και γεωγραφικά και κοινωνικά προφανώς από την ουσιαστικά τη συγκέντρωση της εξουσίας και του πλούτου στα χέρια πολύ λίγων ανθρώπων. Αυτό είναι μια πολιτική του Μαξίμου η οποία σήμερα ουσιαστικά κάνει τις προοπτικές της ελληνικής κοινωνίας πολύ δυσίωνες και είναι ανισότητες οι οποίες είναι επικίνδυνες και για την κοινωνία προφανώς αλλά και για την οικονομία. Το δεύτερο το οποίο βλέπουμε σε όλη την περιφέρεια είναι ο κίνδυνος από την ερήμωση της περιφέρειας από νέους ανθρώπους, από την έλλειψη προοπτικής για περιοχές οι οποίες έχουν απίστευτο πλούτο όπως είναι ο Εύρος, όπως είναι η Δυτική Μακεδονία, η Θράκη.
η Θεσσαλία τώρα μετά τις πλημμύρες, η Στερά Ελλάδα, μέρη της Πελοποννήσου, σε όλα αυτά τα μέρη βλέπουμε να φεύγουν οι νέοι από την περιφέρεια και να πηγαίνουν στα αστικά κέντρα. Είναι ένα πολύ επικίνδυνο φαινόμενο, ακόμα και εκεί που επενδύει η κυβέρνηση, όπως για παράδειγμα στην Αλεξανδρούπολη, επειδή δεν υπάρχει περιφερειακός σχεδιασμός, επειδή όλα γίνονται από το Μαξίμου, η υπερεπένδυση στο λιμάνι χωρίς να υπολογίζει κανείς τις γύρω πόλεις οδήγησε ουσιαστικά στην ερήμωση του Βορείου Εύρου. Και αν η ερήμωση της Δυτικής Μακεδονίας είναι μια τάξη κοινωνικό πρόβλημα, η ερήμωση του Βορείου Εύρου αρχίζει και παίρνει διαστάσει εθνικού προβλήματος. Όμως τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων δείχνουν ότι θα είναι μάλλον αναγκαίες συνεργασίες την επόμενη μέρα των εθνικών εκλογών, τουλάχιστον με το τοπίο όπως διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή. Άρα υπάρχει κάποιο κομμάτι του πολιτικού άξονα που πέρα από τις ακραίες εκφάνσεις της δεξιάς που αποκλείεται από την συζήτηση, δηλαδή τη Νέα Δημοκρατία την αποκλείεται, τον ΣΥΡΙΖΑ τον αποκλείεται, άλλα κόμματα τα αποκλείεται από το ενδεχόμενο συνεργασίας. Κοιτάξτε, πιστεύω ότι η αποσυγκέντρωση της εξουσίας από το Μαξίμου και η πάταξη των ανισοτήτων, η διεύρυνση δηλαδή της παραγωγικής βάσης έτσι ώστε να βάλουμε περισσότερες Ελληνίδες και περισσότερους Έλληνες στο παιχνίδι της ανάπτυξης είναι ένα τόσο ζωτικό θέμα για την Ελλάδα, ένα τόσο σημαντικό θέμα και για την κοινωνία και για την οικονομία που εγώ είμαι έτοιμος να συνεργαστώ με οποιουσδήποτε είναι έτοιμος να κάνουμε αυτή την πολύ μεγάλη μεταρρύθμιση που έχει ανάγκη ο τόπος, που την έχει ανάγκη εδώ και χρόνια. Ας μου επιτραπεί. Και τώρα είναι η ώρα να την κάνουμε. Μακάρι να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι βλέπουν κάτι τέτοιο θετικά και μακάρι να συνεργαστούν μαζί τους. Τώρα πόσο εύκολο είναι να πιστώ ότι μια κυβέρνηση η οποία υπηρέτησε την υπερσυγκέντρωση της εξουσίας και οδήγησε σε αυτές τις ανισότητες, που οδήγησε στην ερήμωση της περιφέρειας, μπορεί σήμερα να αλλάξει ρότα, να αλλάξει ταχύτητα και να δει τα πράγματα αλλιώς. Μου είναι πολύ δύσκολο να το φανταστώ, αλλά μακάρι να έχουμε ευρύτερες συμμαχίες, γιατί αυτά είναι θέματα που αφορούν παθογένειες του πολιτικού συστήματος. Χρειάζονται μεγάλες μεταρρυθμίσεις και αν τις πραγματικά συνεργαστούμε για να τις φέρουμε σε πέρας, πιστεύω ότι οι όποιες λύσεις δώσουμε θα είναι πολύ πιο δυνατές για την ελληνική κοινωνία. Αυτό σημαίνει και μία συζήτηση για την ευρύτερη συνεννόηση στην κεντροαριστερά προεκλογικά. Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλά πράγματα με τα οποία μπορεί να για τα οποία μπορεί να μιλήσει κανείς με τα προοδευτικά κόμματα, με τα κόμματα του ευρύτερου προοδευτικού τόξου, αν θέλετε. Και εγώ έχω δεσμευτεί ότι το κάλεσμά μου θα είναι για όλες εκείνες τις προοδευτικές δυνάμεις από την αριστερά και το κέντρο μέχρι τις παρυφές της δεξιάς για τους απογοητευμένους ψηφοφόρους του κ. Μητσοτάκη. Γιατί αυτό ήταν πάντα που έδινε στο Πασόκ την πλειοψηφία νίκης που χρειάζεται. Από εκεί και πέρα, το έχω πει πολλές φορές, έχω συνεργαστεί πολύ στενά με ανθρώπους από το ΣΥΡΙΖΑ, από την Νέα Αριστερά, για διάφορα θέματα, όταν κυρίως πάμε σε επιμέρους ζητήματα. Για παράδειγμα, συνεργάστηκα πολύ καλά με τον κ. Ηλιόπουλο στο Δήμο της Αθήνας. Δεν σημαίνει ότι εκείνη την εποχή ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ είχαμε την ίδια άποψη για την τοπική αυτοδιοίκηση. Εμείς πιστεύουμε και έχουμε όλα τα νομοσχέδια που έχουμε περάσει είναι νομοσχέδια χειραφέτησης της τοπικής αυτοδιοίκησης. Το ένα νομοσχέδιο που είχε φέρει τότε ο κ. Σκουρλέτης με το ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα νομοσχέδιο χειραγώγησης τοπικής αυτοδιοίκησης. Έχουμε δρόμο να διανύσουμε. Δεν νομίζω ότι εκεί πρέπει να εστιάσει η συζήτηση. Ας βάλουμε ο καθένας τάξη στο σπίτι του πρώτα, να πούμε τι είναι αυτό που πρεσβεύουμε, να δώσουμε την προοπτική και το σχέδιο που έχει ο καθένας για τη χώρα. Και είμαι σίγουρος ότι θα υπάρχουν πάρα πολλά σημεία στα οποία θα μπορούμε να συμφωνήσουμε εφόσον γίνει η συζήτηση με τους όρους που σας είπα. Είναι πολλοί αυτοί που λένε ότι το Πασόκ έχει χάσει την αυθεντικότητά του, την επαφή του με την κοινωνία, όπως και η σοσιαλδημοκρατία σε ολόκληρη την Ευρώπη. Άρα, προφανώς θα πρέπει να αλλάξετε γραμμή. Τι είναι αυτό που θα κάνατε για να επανέλθει ο κόσμος σε εσάς και όχι στην κεντροδεξιά που λέει ότι το ίδιο ήταν το ΠΑΣΟΚ, το ίδιο είναι η κεντροδεξιά, να πάμε στους γνήσιους εκφραστές. Σε κάθε μου ομιλία λέω για το πως πράγματι δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα αλλά σίγουρα υπάρχουν πολιτικές επιλογές και ο κ. Μητσοτάκης έχει επανειλημμένα να κάνει τις λάθος. Εγώ δεν μπορώ να δω καμία ομοιότητα στις πολιτικές επιλογές που θα έκανε το ΠΑΣΟΚ απέναντι στα μεγάλα κοινωνικά ζητήματα σε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα πράγματι και η πορεία της σοσιαλδημοκρατίας στην Ευρώπη με την παγκοσμιοποίηση όπου δεν επιβάλαμε ποτέ τους κανόνες που είχαμε επιβάλει στις χώρες μας στο διεθνές στερέωμα
ήταν σίγουρα μια πληγή για την Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία και τα μνημόνια ήταν ένα πολύ δυνατό χτύπημα απέναντι στα προοδευτικά κόμματα και ειδικά στο ΠΑΣΟΚ στην Ελλάδα. Mm-hmm. Αυτό μας απομόνωσε ουσιαστικά για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, διότι ο κόσμος δεν ήξερε να απαντήσει μια απλή ερώτηση. Γιατί ΠΑΣΟΚ, τι είναι αυτό που σε κάνει διακριτό? Mm-hmm. Πιστεύω ότι σε αυτό απαντάει το σχέδιό μου, η αναγέννηση, που λέει ουσιαστικά ότι ο πυρήνας των προβλημάτων είναι ο τρόπος με τον οποίο διοικείται η χώρα, και μόνο το ΠΑΣΟΚ έχει φέρει προτάσεις μέχρι σήμερα που οδηγούν σε ένα διαφορετικό μοντέλο διοίκησης. Τα βήματα που κάναμε πρέπει να τα κάνουμε άλματα πλέον και να προχωρήσουμε δυναμικά για αυτά τα ζητήματα. Πείτε μου ότι αν βγείτε πρόεδρος θα αλλάξει τον ύμνο του ΠΑΣΟΚ και θα βάλετε κάποιο τραγούδι από τους Grateful Dead και θα σας ψηφίσω την Κυριακή σίγουρα. Δεν νομίζω ότι θα πάει πολύ καλά αυτό. Να πω εγώ μόνο ότι θα, ότι να καλέσω όλο τον κόσμο να έρθει 6 και 13 του μήνα. Η μεγάλη συμμετοχή θα βοηθήσει το ΠΑΣΟΚ, θα νομιμοποιήσει τον πρόεδρο και θα οδηγήσει σε αποτελέσματα τα οποία δεν χαίρουν καμία αμφισβήτηση. Ελπίζω ο κόσμος να έρθει. Έχω θέσει την υποψηφιότητά μου. Μπορούμε να κάνουμε τη μεγάλη αλλαγή που χρειάζεται η χώρα. Φτάνει να πιστέψει το ΠΑΣΟΚ ότι μπορεί να κερδίσει τις επόμενες εκλογές. Ας πάμε με πίστη στις κάλπες και όλα θα πάνε καλά. Είναι το αγαπημένο σας συγκρότημα, αν δεν κάνω λάθος, Grateful Dead, έτσι δεν είναι? Ήταν στο Πανεπιστήμιο και καμιά φορά τα ακούω ακόμα και τώρα. Κύριε Γερουλάνο, καλή επιτυχία, καλό κουράγιο, καλή δύναμη μέχρι την κάλπη της Κυριακής και ανανεώνω το ραντεβού, γιατί όχι, για την ερχόμενη εβδομάδα στο ενδιάμεσο των δύο μαχών. Θα είναι μεγάλη μου χαρά. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.